Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα επανέλθω στα όσα ανατριχιαστικά ακούστηκαν πριν από λίγες ώρες αυτήν εδώ την αίθουσα διαστόματος του εκπροσώπου της γνωστής νεοναζιστικής φασιστικής εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος παρά τις εξελίξεις, τη διαγραφή του, τη δήλωση μετανοίας, είναι σαφές ότι εξέφραζε απόψεις του όλου της Χρυσής Αυγής, σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα της οποίας τον καταχειροκροτούσε. Μία κουβέντα μόνο θα ήθελα με αφορμή τα όσα έγιναν. Θα ήθελα να πω πως όταν καλλιεργείς το έδαφος για φασισμό και εθνικισμό, μην περιμένεις να ανθίσουν τριαντάφυλλα. Με άλλα λόγια, η κακέκτυπη Χρυσή Αυγή πάντα θα χάνει τη μάχη των εντυπώσεων στο στοχευμένο ακροδεξιό κοινό από τη γνήσια Χρυσή Αυγή. Και ονοών νοήτο. Από αυτό λοιπόν το βήμα, η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, καλούμε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες της χώρας, σε όποια πολιτική παράταξη και αν βρίσκονται, να συσπηρωθούν μαζί μας σε ένα μέτωπο κατά της ακροδεξιάς, του εθνικισμού και των νοσταλγών του κατάμαυρου παρελθόντος της χώρας μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε εν μέσω της διαδικασίας της πρότασης μομφής που κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση, κάνοντας χρήση ενός κορυφαίου κοινοβουλευτικού εργαλείου. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε τη χρονική στιγμή που επιλέγεται αυτή η πρόταση μομφής, προκειμένου να αντιληφθούμε τα πραγματικά κίνητρα της συγκεκριμένης επιλογής. Είναι κοινώς ομολογούμενο ότι τον Αύγουστο η χώρα μας βγαίνει από τη σκληρή επιτροπή των μνημονίων. Δεν πρόκειται για μια εύκολη έξοδο, αλλά για το αποτέλεσμα της αιματηρής προσπάθειας του λαού μας, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Η έξοδος αυτή από τη σκληρή επιτροπή, επαναλαμβάνω, μια σκληρά πληρωμένη έξοδος, έγινε κατορθωτή χάρη στις πολιτικές γραμμές που χάραξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε κατορθωτή χάρη στις ρογμές που εκμεταλλευτήκαμε στο πλαίσιο του αρνητικού συσχετισμού δυνάμεων με το οποίο βρεθήκαμε αντιμέτωποι. Είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, ένα βήμα που πανικοβάλλει όλους εκείνους τους κύκλους που χρεοκόπησαν τη χώρα, σε όφελος πάντα της τσέπης τους, τους κύκλους που πρώτα οραματίστηκαν την αριστερή παρένθεση, μετά ονειρεύτηκαν κόφτες και νέα μέτρα, που όλο αυτόν τον καιρό ήλπιζαν και επένδυαν στην αποτυχία της κυβέρνησης και που τελικά διαψεύδονται πανηγυρικά. Η Νέα Δημοκρατία, ως γνήσιος εκφραστής των κύκλων αυτών, βρίσκεται πλέον σε στρατηγικό αδιέξοδο εξαιτίας αυτής ακριβώς της θετικής κατάληξης της εθνικής μας περιπέτειας. Επί χρόνια κατασπατάλησαν τα δημόσια οικονομικά, ταΐζοντας τους συμμέτερους και πυροδοτώντας την κρίση. Μετά έβαλαν τη χώρα στα μνημόνια, στη συνέχεια πόνταραν στην αποτυχία μας και τώρα πρέπει να βρουν μια καινούργια γραμμή συσπήρωσης του ακροατηρίου τους, αφού τα προηγούμενα αφηγήματα του κυρίου Μητσοτάκη απέτυχαν παταγωδώς. Και επιλέγει να το κάνει ποντάροντας και κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση για το μακεδονικό ζήτημα, καταθέτοντας λίγες μέρες πριν το κρίσιμο για το ελληνικό χρέος Eurogroup πρόταση μομφής. Άρα γιατί αυτή η βιασύνη, γιατί αυτή η πρεμούρα? Μα είναι σαφές, γιατί το χαλί συνεχίζει να τραβιέται κάτω από τα πόδια του κυρίου Μητσοτάκη και στην προσπάθειά του να κρατήσει την ισορροπία του δεν διστάζει να ευθυγραμμιστεί ακόμα περισσότερο με τις πατριδοκάπηλες φωνές εντός του κόμματός του. Πατριδοκάπηλες φωνές που δεν δίστασαν να επιτεθούν ακόμη και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας του να υπερβεί τα όρια των συνταγματικών του εξουσιών, γνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε θεσμική εκτροπή. Σε αυτό το απαράδεκτο αίτημα του κυρίου Σαμαρά, η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας δεν είδαμε να αντιδρά, προσφέροντας δια της σιωπής της ασυγχώρητη κάλυψη και επιβεβαιώνοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι όντως όμηρος του Αντώνη Σαμαρά. Αλλά και στην ουσία των όσων λέει η Νέα Δημοκρατία, αν θελήσουμε να σταθούμε, παραβλέποντας το προσχηματικό του αιτήματός της, πάλι είναι αδύνατο να καταλάβουμε το νόημα της πρότασης μομφής. Μένφεστε, κυρίες και κύριοι, την ελληνική κυβέρνηση επειδή κατάφερε να αποτυπωθεί ότι η γλώσσα των γειτόνων μας δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία Μακεδονία, αλλά είναι μια νοτιοσλαβική γλώσσα. Μήπως η αιτία είναι η σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό που περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία? Μα αυτή είναι η κοινή γραμμή όλων των πολιτικών αρχηγών από τη δεκαετία του 90. Όλοι αυτοί υπήρξαν προδότες? Και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης? Ειλικρινά, ο μόνος πραγματικά πατριώτης είναι ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αποβλήθηκε από το κόμμα σας και έριξε την κυβέρνησή σας ακριβώς επειδή είχε διαφορετική γραμμή από όλους τους άλλους αρχηγούς της παράταξής σας? Έχετε αναλογιστεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε τι αυτοϋπονόμευση μπαίνετε με τη στάση σας?
Γνωρίζετε ή όχι πως σήμερα πάνω από 140 χώρες και μεταξύ αυτών η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, δηλαδή ο μισός πληθυσμός του πλανήτη, αναγνωρίζουν τη γειτονική μας χώρα ως Μακεδονία. Το ζούμε και στους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουμε, κυρία Μπακογιάννη. Μακεδονία είναι. Πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και δεν βλέπω να υπάρχει καμία αντίδραση. Μπορείτε λοιπόν να μας εξηγήσετε πώς συνάδουν οι έξαλλες αντιδράσεις των εθνικιστικών κομμάτων των γειτόνων μας με τη δήθεν προδοσία μας που επικαλείστε. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς φαντάζεστε την οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη στα Βαλκάνια. Πώς θέλετε να γίνει η Θεσσαλονίκη η οικονομική μητρόπολη της Βαλκανικής όταν αντιτίθεστε στην επίλυση των προβλημάτων με τους γείτονες. Καταλαβαίνετε πως όσο χρονοτριβούμε στην έβρεση λύσης, υπονομεύουμε την ειρήνη στην περιοχή μας. Και στην τελική ας απαντήσουμε στο εξής. Ποιος μας έδωσε το δικαίωμα να προσβάλλουμε, να χλεβάζουμε λαούς γειτονικών χωρών, την εκλεγμένη ηγεσία τους, την ίδια την υπόστασή τους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναλογιστείτε το τι μονοπάτια επιλέγετε να ακολουθήσετε. Αναλογιστείτε τις συνέπειες της ακροδεξιάς σας διολίσθησης. Αναλογιστείτε το ότι η επένδυση στην πατριδοκαπηλεία μόνο δεινά έχει επιφέρει όσες φορές έχει επιλεγεί ως τρόπος πολιτικής αντιπαράθεσης. Και κάτι τελευταίο και με αυτό κλείνω. Υπάρχουν στιγμές, όπως αυτές που ζούμε, που η απουσία κάποιων ανθρώπων είναι κάτι περισσότερο από αισθητή. Έτσι είναι και η απουσία του Άγγελου Ελεφάντη, που είμαι σίγουρη ότι την Κυριακή, βλέποντας προς τις πρέσπες, και αυτός όπως και εμείς, από κάπου θα χαμογελά, κρατώντας το τεύχος του Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου του 1992 του περιοδικού Πολίτης, με τον εμπνευσμένο τίτλο «Η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική». Σας ευχαριστώ.